φύγει μαζί με όποιον περνάει από εκεί. Να σου πω ότι μας παρακάλεσαν ξανά οι κάτοικοι εκεί, στο Corfu TV News, να το αναδείξουμε ξανά και ξανά και ξανά το θέμα. Μας λένε ότι έχουν έρθει τουρίστες, μας λένε ότι προχωράνε οι τουρίστες και πραγματικά θα σκοτωθούν. Και Διονύση, δες μια φωτογραφία πραγματικά που υπάρχει μία τρύπα από φρεάτιο και οι κάτοικοι έχουν βάλει ένα ξύλο από πάνω για να προστατευτούν, μην πέσουν μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έκκληση λοιπόν. Μαλλοντικό είναι. Προς το Δήμο μάλλον. Έτσι, γιατί αυτό το πεζοδρόμιο έχει κατασκευαστεί επί δημαρχιακής αρχής, μάλλον όταν ήταν Καλλικράτειος Δήμος. Δηλαδή όταν ήταν ο Δήμος Αχιλλείων. Ο Δήμος Αχιλλείων. Έτσι. Νομίζω ήταν επί δημαρχιακής αρχής Στέφανο Πουλημένου ή Τάκη Καρύδη, δεν θυμάμαι πιο πότε ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να το δούνε οι αρμόδιοι. Εννοείται. Μα είναι η εικόνα αυτή τώρα. Είναι επικίνδυνη, δεν είναι θέμα εικόνα. Είναι σε επικίνδυνη. Μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή που προσπαθεί ο Δήμος, και δεν λέω, έχει καλές προθέσεις ο Δήμος, να αξιοποιήσει και να δείξει την καλύτερη εικόνα για την Πενίτσα. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν παρεμβαίνει. Λοιπόν, και θα πάμε και στα